Εμείς προτείναμε από την πρώτη στιγμή κάτι ακόμα. Στη χώρα πρέπει να δημιουργηθούν, πρέπει να ενισχυθούν τα κρατικά πανεπιστήμια και πρέπει να δημιουργηθούν μη κρατικά πανεπιστήμια. Και είπα ότι πρέπει να δημιουργηθούν μη κρατικά πανεπιστήμια για δύο λόγους. Το ένα είναι γιατί δεν πρέπει κάποιοι άνθρωποι να φεύγουν στην αναζήτηση σπουδών σε άλλες χώρες. Έχουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε η χώρα με τον περισσότερο φοιτητικό πληθυσμό στο εξωτερικό. Το ξέρετε. Γύρω στους 30.000 ανθρώπους οι οποίοι σπουδάζουν στο εξωτερικό. Και δεν σπουδάζουν πάντα στο εξωτερικό σε πανεπιστήμια που θεωρούνται καλύτερα από τα ελληνικά. Τώρα έχει ανοίξει τα Τύρανα. Το ξέρετε. Έκανα βόλτα στα Τύρανα. Όχι βόλτα, εκπομπή έκανα. Και γνώρισα Έλληνες φοιτητές που μου λένε δεν καταφέραμε να είμαστε στην Ήπειρο και ήρθαμε εδώ γιατί είναι πιο φθηνά. Έχουμε, ανοίγουν τα καινούργια πανεπιστήμια της Κωνσταντινούπολης. Τι είναι αριστερό λοιπόν? Είναι αριστερό να απαγορεύεις τα μη κρατικά πανεπιστήμια και να σπρώχνεις τον Έλληνα να πληρώνει τους Άγγλους και τα αγγλικά πανεπιστήμια? Ας μου δώσει αυτός μια απάντηση. Ποιο είναι αριστερό? Είναι το ένα ή το άλλο? Γι' αυτό σας είπα στην αρχή της κουβέντας ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Για μένα λοιπόν πρέπει να υπάρχει ενίσχυση του κρατικού πανεπιστημίου και μη κρατικά πανεπιστήμια να δοθεί δυνατότητα να ιδρυθούν από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Δηλαδή τα 200 που είναι γνωστά πια είναι πανεπιστήμια του κόσμου, που είναι μη κερδοσκοπικά έτσι κι αλλιώς, να μπορέσουν να ιδρύσουν εδώ πανεπιστήμια. Και ο λόγος είναι και ένας άλλος λόγος. Τα λεφτά που χάνουμε. Αυτή τη στιγμή υπολογίστηκε έτσι, ότι η Ελλάδα θα είχε σταθερούς φοιτητές. Όχι, αυτή είναι μια έρευνα του 2011. Ξέρετε πόσους φοιτητές μπορεί να έχει η Ελλάδα από τις αραβικές χώρες? Υπήρχανε περίπου 20.000 άνθρωποι που θέλαν να φοιτήσουν σε ελληνικές σχολές. Γιατί νιώθουν μια ασφάλεια στην Ελλάδα, προτιμούν να είναι στην Ελλάδα δηλαδή αντί να είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και όλους αυτούς εμείς τους είπαμε δεν έχουμε σχολές για σας. Δεν έχουμε, γιατί εμείς είμαστε, δεν υπομένουμε αυτά τα δεξιά πράγματα. Και τους διώξαμε λοιπόν να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια που έχουν ιδρυθεί πλέον στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και αύριο σας είπα και στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, και στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο. Και στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο. Και πηγαίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Λοιπόν, αντί να ανοίξουμε λοιπόν τα μάτια μας και να πούμε να ιδρύσουμε εδώ σχολές μη κρατικές, οι οποίες θα δώσουν δυνατότητα σε κάποιον που θέλει να σπουδάσει και θα πλήρωνε έτσι κι αλλιώς στο εξωτερικό να σπουδάσει, να πληρώσει εδώ, εμείς δεν θέλουμε να διεξάγουμε σοβαρά αυτή την κουβέντα.